Είμαι η Γιάννα Παντή. Είμαι η Ντερεύη. Κόρη μου. Πάντα. Και για πάντα. Και ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα για κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ περίπλοκο και... Και να δεν θα κάτσει μαζί μου γιατί έχει μαθήματα. Λοιπόν. Γεια σας. Γεια σου. Όσοι και όσες με παρακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook, στη σελίδα μου, στην ομάδα μου, ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει από πέρσι, λόγω καραντίνας, λόγω των θεμάτων όλων αυτών που είχαμε και τα ψυχολογικά μας και τα down μας και τα ups μας και τα αυτά. Έχουμε ξεκινήσει μια θεραπεία που την έχω βαφτίσει εγώ τσιτοτική με την Ovaquazol, την κρέμα που έχει βιταμίνη Α. Την βρίσκεται στο φαρμακείο, είναι σε πάρα πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, έχει μέσα, είπα, βιταμίνη Α. Τι είναι βιταμίνη Α, είναι ρετινόλη. Η ρετινόλη τι κάνει λοιπόν, η ρετινόλη όταν είχε πρωτοανακαλυφθεί τέλη 1950-1957, κάπου εκεί, την ανακάλυψαν για αρχή για την ακμή. Για την ακμή, μετά είδαν ότι βοηθάει σε ανθρώπους που έχουν πάθει από τον ήλιο εγκάβματα, είχαν σαν φωτοαλλεργίες, είχαν τέλος πάντων κοιλίδες, πανάδες, έκανε δηλαδή καλό και σε ακνεϊκά δέρματα και σε δέρματα με πανάδες και με κοιλίδες. Αλλά η ρετινόλη είναι ένα πάρα πολύ ταυτόχρονα επικίνδυνο προϊόν αν δεν ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις. Εγώ θα σου πω, γιατί θέλω να τα πω όσο πιο απλά γίνεται, δεν θέλω να σας τα πω όπως τα διδάχτηκα εγώ στη σχολή και όπως μας τα δείχνουν μέσα από τα βιβλία, ότι αυτό που θα σου το κάνω εγώ πιο εύκολο για να μπορέσεις να το καταλάβεις και να το εντάξεις αν θέλεις και επιθυμείς την καθημερινότητά σου, είναι ότι αυτό εδώ είναι το δημοτικό. Η ρετινόλη είναι το γυμνάσιο και το επόμενο προϊόν που είναι μια κατηγορία από μόνο του, που είναι χίλιες φορές πιο δυνατό από τη ρετινόλη, είναι το λύκειο και το πανεπιστήμιο μαζί. Για αρχή κρατά αυτό. Λοιπόν, όσα κορίτσια και όσοι γενικά επιθυμείτε, γιατί είναι και προνόμιο των αντρών αυτό, έτσι, δεν είναι προνόμιο μόνο των γυναικών και μου αρέσει πάρα πολύ που με ρωτάτε και για τους άντρες σας σε μηνύματα και μου δείχνετε τι τους πήρατε και αν μπορείτε τη θεραπεία αυτή την τσιτοτική να την κάνετε μαζί, εννοείται ότι μπορείτε να την κάνετε μαζί, αλλά θέλει αντιλιακό. Γι' αυτό και όλο το καλοκαίρι σας έλεγα κάτι υπομονή να έρθει ο χειμώνας και θα το κάνουμε και θα το κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάς με την τσιτοτική. Θέλεις τώρα εσύ, έχεις λεπτές γραμμές, έχεις, έχεις λεπτές γραμμές λοιπόν, έχεις ρητιδούλες, έχεις σημάδια, έχεις λίγο ακμή, κάτι έχεις τέλος πάντων, θέλεις να δεις το δέρμα σου πιο λίο, πιο όμορφο, πιο σφριγγυλό, να γεμίσει έτσι να σηκωθεί και δεν θέλεις να πας να κάνεις ούτε μπότοξ, ούτε κάποια θεραπεία άλλη τέλος πάντων. Θα σου πω ότι είχα μια εκπαιδεύτρια, θα το πω. Ήτανε στη Σανέλ όταν ήμουνα και η γυναίκα αυτή ήταν από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Την ήξερα εκεί από τις συγκεντρώσεις, από τα meetings που κάναμε και αυτά. Και μια μέρα, όταν ήμασταν στην εταιρεία, έρχεται με ένα παλικάρι, 2 μέτρα, και λέμε, α, έχει πολύ ωραίο άντρα, και της είπαμε, μπράβο, και αυτά, ξέρεις, στο φιλικό, αλλά με τρόπο, όχι να μη σεβαστούμε τον άνθρωπο. Και πάρα πολύ, γέλασε πάρα πολύ και έλεγε, σας αρέσει το αγόρι μου, σας αρέσει. Λέγαμε, πάρα πολύ, αφού φοβερός, φανταστικός, ταιριάζεται, είσαστε υπέροχοι, αυτά. Και λέει, γιος μου. Και μένουμε έτσι, παγωτό. Και μετά, γιατί εγώ ντρέπαμαι και δεν ρωτάω, δεν θέλω να φέρνω τον άλλον σε δύσκολη θέση, της λέω, θέλω να μου πείτε το μυστικό. Και μου λέει, τι εννοείς? Λέω, δεν γίνεται να έχετε γιο 25 χρονών, παλικάρι 2 μέτρα, Παναγιά κοντά του, και εσείς, λέω, να φαίνεστε 35-40, τότε ήμουνα 18, και τώρα είμαι εγώ 40, όχι να τα λέμε και αυτά. Και μου λέει, κοίταξε να δεις,
Το μυστικό είναι ένα. Και θα το μοιραστώ. Βιταμίνη Α, ρετινόλη, ρετινόλη, ρετινόλη και κάτι λίγο πιο ενισχυμένο που μόνο τότε οι δερματολόγοι το δίνανε. Ήταν η αληφία αερόλ, αερόλ, κάπως έτσι λεγότανε. Και είχα πάθει σοκ. Δηλαδή, της λέω από 18 χρονών, μου λέει από 18 χρονών αντιρρητιδική, ρετινόλη, κρέμα στο πρόσωπο, στα μάτια, μου λέει παντού, ευλαβικά, με πρόγραμμα και θα δεις πραγματικά ότι δεν θα γεράσει ποτέ το δέρμα σου. Ό,τι μου είπε, το κράτησα σαν φυλαχτό και το μοιράζομαι τώρα μαζί σου, γιατί πραγματικά υπάρχουν προϊόντα που θα ανταποκριθούν, αν το κάνεις όμως σωστά. Εγώ είμαι εδώ να στα πω, αλλά το αν θα το κάνεις σωστά ή όχι, εξαρτάται μόνο από σένα. Είναι δηλαδή το game, είναι το παιχνίδι στα χέρια σου, πώς να το πω. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω για να καταλάβεις πόσο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Ένα απλό συστατικό, μια κρέμα, ένα σωρός, κάτι, καταλάβεις, μια θεραπεία. Αλλά όλα στη ζωή θέλουν πρόγραμμα. Βαρεθήκατε, το ξέρω, αλλά πρέπει να το πω. Λοιπόν, η τσιτοντική λοιπόν η κρέμα, η Novaquazol, αυτή εδώ. Θέλεις να την πάρεις, να την ξεκινήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, δεν θα κάτσω εγώ να πω τώρα πάλι τα ίδια. Όποια θέλει, ας τα ψάξει στην ομάδα ή στη σελίδα μου, να δείτε και πώς. Μόλις θα τελειώσει τη τσιτοντική αυτή θεραπεία, μπορεί να την κάνεις ένα μήνα, τρεις μήνες ή έξι μήνες, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τη σταματάς και μετά θέλεις να πας σε κάτι πιο δυνατό. Υπάρχουν εκεί έξω στην αγορά πάρα πολλά, μα πάρα πολλά προϊόντα ρετινόλης. Η The Ordinary έχει και αυτή ρετινόλης που έχει σαν σε βαθμούς. Δηλαδή έχει 0,2, έχει 0,5, έχει 1%, έχει 2% και υπάρχουν και εταιρείες που έχουν και ακόμα πιο ενισχυμένες. Τι γίνεται όμως τώρα εδώ θα μου πεις εσύ, εγώ ποια θα πάρω. Εγώ θα σου πω καταρχήν ότι θα πρέπει να κοιτάξεις τη σύσταση που θέλεις. Δηλαδή, θέλεις να είναι σε, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε λάδι, θες να είναι σε γαλάκτωμα μορφή, θα πρέπει να δεις καταρχήν αυτό. Δηλαδή, το λάδι το αντέχεις ή είσαι πολύ λιπαρή ή έχεις ακμή και θα λαδίζεις και θα λερώσεις μαξιλάρια και εσύ θέλεις να τα φοράς όλα λευκά και αυτά και τσαντίζεσαι. Θα το ξεκινήσεις λοιπόν από τη σύσταση. Μετά όταν θα αποφασίσεις τι σύσταση θέλεις να είναι η ρετινόλη σου, τότε θα πας στους βαθμούς. Δεν θα πας την πιο δυνατή, γιατί θα πάθεις, θα κάνεις ερεθισμό. Η ρετινόλη θέλει χτίσιμο. Θέλει σιγά σιγά, σιγά σιγά, δηλαδή baby steps. Θα πάρεις πρώτα τη 0,2. Θα μου πεις ρε Σιάννα, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πότε θα δω εγώ διαφορά? Θα δεις σταδιακά. Για αρχή, στις 3-4 πρώτες εβδομάδες που θα ξεκινήσει κάποιος θεραπεία που θα έχει βιταμίνη Α και ρετινόλη, θα δει απίστευτη σφριγγυλότητα, θα δει σύσφυξη πόρων και θα ελωτωθούν στο 60-70%. Αυτά είναι βάση ερευνών, όχι βάση και εννοείται εμπειρίας μου, αλλά κάθε δέρμα είναι διαφορετικό και κάθε ανάγκη είναι διαφορετική του κάθε ανθρώπου, έτσι, από το δέρμα του. Θα δεις λοιπόν πόσο γρήγορα, μα πόσο γρήγορα, θα σου καθαρίσει το πρόσωπο. Αλλά τι γίνεται με τη ρετινόλη? Δεν παίρνεις τη ρετινόλη, την ξεκινάς και λες, τι θα βάζω εγώ κάθε βράδυ, ρετινόλη? Όχι. Θα το κάνεις σαν πρόγραμμα. Δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα χρήσης θα το κάνεις 2 φορές τη εβδομάδα. Μετά 3 φορές τη εβδομάδα, 4 φορές τη εβδομάδα, 5 φορές τη εβδομάδα. Και περίπου σε 2 μήνες θα φτάσεις να χρησιμοποιείς ρετινόλη καθημερινά. Ταυτόχρονα, εσύ μόλις θα βάζεις τη ρετινόλη μόνο βράδυ, θα βλέπεις και θα λες, είμαι εντάξει, όλα εντάξει. Γιατί πρέπει να παρακολουθήσεις, γιατί η ρετινόλη τι κάνει, με το στυλό λες και είμαι στο σχολείο, αλλά γράφω σημειώσεις, γιατί πρέπει να σας τα πω όλα και τα καλά και τα κακά, γιατί θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη και πολύ ειλικρινής. Λοιπόν, η ρετινόλη τι θα σου δημιουργήσει λοιπόν, θα σου κάνει σαν μικροερεθισμό, σαν κοκκινίλα. Δεν είναι όμως για κακό, είναι για καλό, γιατί σημαίνει ότι δουλεύει και ότι δρά. Βέβαια, αυτό δεν θα το δεις στο 0,2% ποσοστό, ούτε στο 0,5% ποσοστό, δηλαδή στα αρχικά στάδια. Αυτό θα το δεις στους πιο μεγάλους βαθμούς. Γι' αυτό και εγώ συμβουλή που αν θέλεις την κρατάς, ό,τι θέλεις θα κάνεις, ό,τι θέλεις θα παραγγείλεις, ό,τι θέλεις θα φορέσεις, αλλά εγώ πρέπει να σου πω ότι πρέπει να τα πάρεις όλα με τη σειρά.
όσον αφορά τους βαθμούς και πόσο τη χρησιμοποιήσεις. Δεν θα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά. Θα κάνεις ζημιά. Φιλικά, συμβουλευτικά, εμπειρικά, με τις γνώσεις που έχω σαν αισθητικός make-up artist. Δεν είμαι make-up artist, αισθητική εγώ τελείωσα και μετά έκανα το ένα βήμα παραπάνω με το μακιγιάζ. Οπότε αν θες το κρατάς, είδα την όλη, θα σε βοηθήσει, σου είπα, στις 3-4 εβδομάδες όσον αφορά την ακμή. Στις 6 με 8 εβδομάδες θα δεις θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά τον αποχρωματισμό, δηλαδή πανάδες, κοιλίδες, δυσχρωμίες. Θα κοιτιέσαι και θα λες, κάτι βλέπω και αλλάζει, μια λάμψη, μια ομοιομορφία που εγώ δεν την είχα, ίσως σε κάποιες φορές, όχι πάντα, έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο λίγο να σου κυτρινίσει το πρόσωπο. Λίγο. Αυτό συνήθως παρατηρείται όταν χρησιμοποιείτε ρετινόλη σε μορφή λαδιού. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ποτέ δεν έχει παρατηρηθεί σε ρετινόλη γαλακτώματος. Οπότε να έχεις και αυτό υπόψη ότι δεν είναι κάτι κακό. Είναι κάτι φυσιολογικό. Εντάξει, μέχρι εδώ πιστεύω να είμαι κατανοητή, απλή και απέριτη. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τις ρητίδες, εκεί θα κάνεις υπομονή. Εκεί θα κάνεις υπομονή και εξαρτάται και πόσο χρονών είσαι. Δηλαδή, αν εσύ είσαι μια μικροκοπέλα ή μεσαιοκοπέλα, δεν θα μου πάρεις το 5% ή το 10%, δεν ξέρω τι υπάρχει εκεί έξω σε όλες τις εταιρείες. Ξεκίνα μου με το 0,2 και κράτησε το ένα χρόνο, δύο χρόνια και σιγά σιγά κάνε upgrade στους βαθμούς. Και θα έχεις για πάντα ένα σφριγγυλό δέρμα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ανάλογα τις ανάγκες που θα βλέπεις ότι το δέρμα σου ζητά, τότε θα ανεβαίνεις και βαθμό. Αλλά πρέπει να περάσεις τις τάξεις όλες για να πας στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, στο επόμενο συστατικό, το πιο δυνατό που έχω να σου πω. Εντάξει, που απευθύνεται καθαρά και μόνο σε μέσαιο μεγάλο κοπέλες, το επόμενο συστατικό. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω για τη ρετινόλη. Α, ρετινόλη, όλες μου λέτε, και ήρθατε και από το φούρνο και με ρωτήσατε και από εκεί, ξέρω εγώ, ρετινόλη στα μάτια μπορώ. Κοίταξε να δεις. Ρετινόλη μπορείς παντού, άμα με ρωτάς. Αλλά το θέμα τι γίνεται. Ρετινόλη στα μάτια. Οκ, να βάλεις. Θα βάλεις το 0,2. Δεν θα μου βάλεις το 5%, γιατί θα προκαλέσεις ερεθισμό. Και δεν θα μου το βάλεις εδώ, δεν υπάρχει λόγος. Θα μου το βάλεις εδώ που γελάμε και δεν θέλουμε αυτές τις γραμμές τις εκνευριστικές. Και θα μου το βάλεις φυσικά και εδώ, γιατί ειδικά αν είσαι σαν εμένα με γκριμάτσες και με γέλια και με αυτά, είναι το πρώτο σημείο που δυστυχώς αρχίζει και φαίνεται, ξέρω εγώ, η γραμμή και δεν στρώνει καλά το μακιγιάζ και αυτά. Λοιπόν, οπότε μπορείς να βάλεις ρετινόλη και γύρω από τα μάτια, αλλά θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να είναι πάρα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας. Δηλαδή ίσα ίσα να σου κάνει αυτό το γέμισμα και αυτό το πλαμ και αυτό το ωραίο το αποτέλεσμα που όλες οι γυναίκες και οι κοπέλες και οι άνθρωποι γενικά αποζητάμε. Λοιπόν, καταλάβαμε με τη ρετινόλη. Μακάρι να καταλάβουμε. Ό,τι απορίες έχετε, γράφτε μου στα σχόλια, στείλτε μου στο Instagram, αλλά κάντε υπομονή γιατί είναι Χριστούγεννα, όπου να είναι. Και έχουμε πάρα πολύ δουλειά και στο φούρνο, Θέλω λίγο να είσαι λίγο έτσι υπομονητική. Τώρα, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα προϊόν που θα σου αλλάξει τη ζωή, αλλά για να σου αλλάξει τη ζωή αυτό το προϊόν, το συγκεκριμένο προϊόν, θα πρέπει πρώτα να έχεις περάσει από το δημοτικό, να έχεις πάει γυμνάσιο και μετά να πας στο λύκειο, πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκομαι τώρα εγώ, έτσι. Λοιπόν, θα μου πεις τι είναι αυτό. Μας έχει σκάσει, κοπελιά. Περιμένουμε. Έχουμε 6 μήνες που περιμένουμε πριν το καλοκαίρι. Θα σου πω, έχεις δίκιο, αλλά εγώ καλοκαίρι να σου πω να πάρεις αυτό, δεν στο λέω. Αν δεν έχεις ξεκινήσει πρώτα χειμώνα με τη ρετινόλη να δούμε πόσο αντιδρά το δέρμα σου. Οκ. Λοιπόν, το προϊόν αυτό λέγεται. Μάλλον το συστατικό, γιατί δεν θα πω το προϊόν, προϊόντα υπάρχουν πολλά. Λέγεται τρετινοίνη. Τι είναι η τρετινοίνη, Λοιπόν. Η τρετινοίνη, για να σου δώσω να καταλάβεις, στα παλιά χρόνια, δεν μπορούσες να τη βρεις σε προϊόντα. Δηλαδή, δεν μπορούσες να πας και να πεις, θέλω μια κρέμα που να έχει μέσα τρετινοίνη.
θα σου λέγανε «What? Τι θέλεις?» Ήτανε... Ο φαρμακοποιός θα ήξερε, αλλά αν ερχόσουν στα χόντο π.χ. σε μένα και μου έλεγες «Θέλω μια κρέμα με τριτινιονή», θα σου λέγα «Παρακαλώ, τι είναι αυτό?» Δεν το ξέρω, δεν το διδαχτήκαμε καν δηλαδή η γενιά μου τώρα, έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν ένα προϊόν που πρόσβαση σε αυτό είχαν μόνο οι δερματολόγοι και οι πλαστικοί χειρούργοι. Καταλαβαίνεις δηλαδή πόσο δυνατό είναι σαν προϊόν. Η τρετινοίνη σε πάρα πολλά φαρμακεία, ακόμα και σήμερα, στις φτιαχτές κρέμες που φτιάχνουμε στο φαρμακείο, έτυχα και εγώ σε φαρμακείο που φτιάχναμε κρέμες και εκεί έμαθα και κρέμες και μου μπήκε το μικρόβιο και μετά έφτιαχνα και μόνη μου και lip balm και κρέμες και body butter και τέτοια, είναι ένα προϊόν μπόμπα, τσίτα μπόμπα, δηλαδή είναι η ατομική βόμβα για την αντιγύρανση, για την ακμή και για τις πανάδες και για τις κοιλίδες. Αλλά πρώτα πρέπει να έχεις περάσει τις άλλες τάξεις, θα το ξαναπώ έτσι. Δηλαδή εσύ που τώρα βλέπεις το βίντεο, μην τρέξεις να την παραγγείλεις, γιατί και να την παραγγείλεις, αν δεν έχεις βάλει στο δέρμα σου ρετινόλι και βάλεις αυτό, το πιο πιθανόν είναι να πάρεις τηλέφωνο το δερματολόγο σου ή να με βρίζεις εμένα, γιατί δεν θα έχεις ακούσει και δεν θα έχεις ασπαστεί αυτά που σου λέω και θα έχεις κοκκινήσει, θα έχεις ξεφλουδίσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα έχεις κάνει. Επίσης, η διαφορά της τρετινοίνης με τη ρετινόλη είναι ότι θέλει μια ποσότητα σαν δύο φακές. Πάρα πολύ. Φαντάσου δύο φακές εδώ, θα στάξεις δηλαδή μια φακή ή δύο φακές, θα κάνεις αυτό και θα πλώσεις όπου έχεις θέμα στα μποναριστά χτυπητά, όπως εγώ σου δείχνω τώρα, βλέπεις τα σημεία τα δικά μου που με πονάνε. Τι γίνεται με τη τρετινοίνη, εσύ δεν θα το καταλάβεις, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό προϊόν. Οπότε, δεν με νοιάζει η σειρά που θα το βάλεις. Είναι η πρώτη φορά που θα σου πω, βάλε πρώτα αυτό, μετά βάλε εκείνο, μετά βάλε τα... Η τρετινοίνη, ό,τι και να κάνεις, θα έχεις δίπλα σου, πλάι σου, σαν το, τι να σου πω, σαν το φυλαχτό σου που φοράς στο λαιμό, αν φοράς φυλαχτό, την πιο ενυδατική κρέμα που υπάρχει εκεί έξω της αγοράς. Γιατί η τρετινοίνη τι θα σου κάνει. Θα σου κάνει ανανέωση κυττάρων επί χίλια. Δηλαδή θα θέλει γρήγορα υποδόρια, υπόγεια να το πω να το καταλάβεις, να σου κάνει τα κύτταρα έτσι να σταγεράσει πιο γρήγορα αυτά τα φαινομενικά που βλέπεις, με αποτέλεσμα να σου προκαλέσει κάποια στιγμή σαν ένα ξεφλούδισμα, σαν μια κοκκινίλα, όχι όμως ότι δεν θα μπορείς να βαφτείς, απλά το βλέπεις τώρα εδώ τι μου κάνει εμένα, το βλέπεις τι μου κάνει σε κάποια σημεία που ξεφλουδίζει, αυτό είναι αυτό που βλέπεις, θα κάνεις ένα peeling και όλα καλά, αλλά για να σου δουλέψει θέλουμε να ξεφλουδίσει, θέλουμε να το δεις να κοκκινίζει, γιατί εκεί θα κάνει δουλειά. Το βλέπεις, εγώ δεν έχω κάνει botox, ούτε baby botox, ούτε τίποτα. Είμαι με την, πώς λέγεται αυτό που κάνουμε στη Μαρία, μια φορά το χρόνο, πώς κάνω, τη μεσοθεραπεία μου, που είναι πεπτίδια και βιταμίνες και υαλουρονικό, τίποτα άλλο όμως. Δεν έχω κάνει botox και το βλέπεις. Δηλαδή δουλεύει, αλλά τι δουλεύει. Δουλεύει σε βάθος χρόνου. Με τη ρετινόλη τι θα δεις. Θα δεις τις λεπτές γραμμές να λεπταίνουν. Με τη τρετινοίνη θα δεις τα αυλάκια. Εδώ είχα αυλάκια. Όταν λέμε αυλάκια, αυλάκια. Γιατί και λόγω από το τσιγάρο και λόγω από το πολύ μπλα μπλα που βλέπεις σε 18 λεπτά. Μερικές φορές στο φούρνο όταν μιλάω νομίζουν ότι δεν παίρνω ανάσα. Μου λένε οι πελάτες, μου το λένε, ψυχρό. Εμείς περιμέναμε, ήμασταν λέει έτσι, κρυμόμασταν να δούμε πότε θα πάρεις αναπνοή. Λέω, παίρνω αναπνοή, εσύ δεν το καταλαβαίνεις, αλλά είμαι τόσο προπονημένη στο να μιλάω τόσα χρόνια με την πώληση, με τα νύχια που έκανα και αυτά. Δεν, καμιά φορά νομίζω ότι δεν μου χρειάζεται και να αναπνεύσω, καταλαβαίνεις έτσι, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Πάντως εγώ θέλω να καταλάβεις αυτό που σου λέω αυτή τη στιγμή. Τι έλεγα. Δεν ξέρω τι έλεγα, αλλά πάλι θα βρω κάτι να σου πω, μην φοβάσαι δηλαδή ότι δεν θα βρω κάτι να σου πω. Λοιπόν, αν λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι στη φάση τη δικιά μου, είσαι μεγαλοκοπέλα, είσαι 40 φεύγα, εγώ δεν είμαι 40 φεύγα, είμαι 39, αλλά τι να πω λέω 39, προτιμώ το 40 εκεί, να μπαίνω και στο κλίμα σιγά σιγά ότι θα αλλάξω και κατηγορία, θα μου πας στη ρετινόλη, baby step, δηλαδή
χρησιμοποίησέ μου 2 μήνες, 3 μήνες, την πιο ελαφριά. Μετά μου αλλάζεις, μετά μου αλλάζεις και μετά έλα στην παρέα μας με την τρετινοίνη. Τρετινοίνη εκεί έξω έχει και χαμηλής περιεκτικότητας και υψηλής. Εννοείται, δεν χρειάζεται αυτό να σου το πω, ότι θα πας από τα χαμηλά στα ψηλά, όπως είναι όλες στη ζωή μας εκεί έξω. Εντάξει, δεν ξεκινάει κανένας από το πάνω, ξεκινάμε από εδώ και πάμε σιγά 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 και χτίζουμε. Λοιπόν, τώρα θα σου πω και κάτι που μπορεί να μην σου αρέσει καθόλου, αλλά εγώ πρέπει να σου το πω. Η τρετινοίνη δεν τη φοράμε έγκυες, θυλάζουσες και όταν κάνουμε αποτρίχωση με το κερί. Θα μου πεις, είσαι τρελή. Ναι, δεν θα σου πω, δεν είμαι τρελή. Μάλλον θα σου πω, είμαι τρελή. Αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ τρελή, όταν κάνεις ειδικά αποτρίχωση. Εδώ, εδώ, εννοώ με κερί, έτσι. Και εδώ, και εδώ, και εδώ. Δεν θα φορέσεις τρετινοίνη για καμιά εβδομάδα όταν θα είναι να πάει να κάνεις κεράκι. Άμα θέλεις να με ακούσεις εμπειρικά μιλώντας πάντα, έτσι. Γιατί. Γιατί έτσι και μου φοράς τρετινοίνη και πας να κάνεις αποτρίχωση με κερί, εκτός ότι θα λαμπυρίζει το δέρμα σου και θα λες «Παναγία μου, τι φως, τι...» θα σου πω, θα γυαλίσεις για κάνα 4 ώρο, 5 ώρο, θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα και θα είσαι... Θυμάσαι παλιά που κάναμε βλακίες και βάζαμε baby oil και τέτοια και λέγαμε «Α, θα κάνω σούπερ μαύρισμα φέτος» και μετά... Και γόσουνα και καθόμασταν και ξεφλουδίζαμε μία την άλλη. Ράνια, θυμάσαι, στην κολλητή μου μιλάω. Λοιπόν, κάπως έτσι φαντάσου ότι θα γίνει και το δέρμα σου. Και αυτό, πίστεψέ με, δεν καλύπτεται με make-up όπως αυτό τώρα που βλέπεις. Εντάξει, λοιπόν, σου είπα και αυτό. Αν θα ξεκινήσει τρετινοίνη, θα αλλάξει η ζωή σου μια για πάντα και δεν θα ζήσεις ποτέ χωρίς τρετινόλη και τρετινοίνη. Αλλά θέλω να σου πω ένα σος, ρε παιδί μου, πώς μας λέγανε οι καθηγητές. Αυτό είναι σωσάρα, αυτό θα πέσει σίγουρα στις εξετάσεις. Από τη στιγμή που θα αποφασίσεις να χρησιμοποιήσεις ένα από αυτά που σου δείχνω, παντρεύεσαι το αντιλιακό. Χωρίζεις με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου εκεί έξω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν κυριολεκτώ να χτυπήσω και ξύλο, Παναγία μου. Και παντρεύεσαι το αντιλιακό. Δεν βγαίνεις έξω, όχι να πλώσεις ρούχο, παιδί μου να τεινάξεις ένα χαλάκι. Δεν βγαίνεις, δεν πρέπει ο ήλιος να σε δει, ειδικά στα σημεία που βάζεις το προϊόν. Θα μου πεις, γιατί να βάζω τόσο λίγο, γιατί να μην ρίχνω όλο το μπουκάλι πάνω μου, γιατί. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω, γιατί πραγματικά δεν είναι αστείο. Τώρα θα πάρω πολύ το σοβαρό μου και δεν θέλω να σηκώσω και το φρύδι. Αν και μου σηκώνεται από μόνο του, γιατί πραγματικά, παιδιά, αυτό δεν είναι παιχνιδάκι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Σου είπα την τρετινοίνη όσο είναι 2 φακές ή 1 σαρακάς μικρού μεγέθους. Γιατί εκεί που θα το βάλεις εσύ και θα κάνεις τα δικά σου, έτσι τα ωραία, αυτό μην νομίζεις ότι θα μείνει εκεί. Έχει την ιδιότητα αυτό να πλώνεται σε όλο το πρόσωπο, αλλά θέλει το χρόνο του. Γι' αυτό εσύ και πριν την τρετινοίνη και μετά θέλω να μου έχεις την ενυδατική αγκαλιά. Όπως θα έχεις το αντιλιακό το πρωί αγκαλιά, θέλω να μου έχεις την ενυδατική το βράδυ που θα βάλεις την τρετινοίνη σου. Γιατί θα δουλέψει τόσο πολύ καλά αυτό, θα πάει παντού, θα πλωθεί. Θα ρουφηχτεί και μετά το δέρμα σου θα ψάχνει τα ενυδατικά συστατικά για να μπορέσει να κάνει παιχνίδι και να δουλέψει σε ένα ανώτερο level που θέλουμε εμείς. Εντάξει, παιδιά, τα λέω περίεργα ή τα λέω απλά και κατανοητά. Ελπίζω να τα λέω απλά και κατανοητά και ό,τι δεν καταλάβεις σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη τώρα εγώ που βγάζω από το στόμα μου την τρετινοίνη, ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά που κράταγαν για χρόνια οι πλαστικοί χειρούργοι, ξαναλέω, και οι δερματολόγοι. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ στη χρήση τη σωστή, θέλω αντιλιακό και έτσι και κάνετε αυτά που σας λέω, πραγματικά ορκίζομαι, υπόσχομαι, δεν ξέρω τι να σου πω πραγματικά, που δεν μου αρέσει να ορκίζομαι, ότι σε... Πόσο θέλεις, σε 3 μήνες με 6 μήνες από την μέρα που θα ξεκινήσεις να το χρησιμοποιείς, δεν έχει σημασία που θα ξεκινήσεις 2 φορές την πρώτη εβδομάδα, 3 φορές τη δεύτερη εβδομάδα, 4 φορές την
και πάει λέγοντας, δηλαδή σε κανένα δίμηνο θα βλέπεις αν θα μπορείς να το φοράς κάθε μέρα. Δεν ξεκινάμε με τη μία κάθε μέρα. Είναι σαν τη ρετινόλη χείρου χειρότερα εδώ, έτσι, γιατί είναι πολύ πιο δυνατό το προϊόν, αλλά σε 3-6 μήνες θα κοιτιέσαι στον καθρέφτη και θα λες, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν η Άννα η Πανδίνα, είχε δίκιο. Ναι, είναι δυνατόν. Αρκεί να κάνεις τα βήματα σωστά και να αφιερώσεις χρόνο και πρόγραμμα σε αυτό που σου λέω. Δεν είναι κάτι άλλο να σου πω. Εμείς θέλουμε όλα αυτά που σου είπα. Εγώ θέλω, σας είπα, να προσέξετε πάρα πολύ σωστή ενυδάτωση, ενυδατική τρετινοίνη, ενυδατική. Ενυδατική τρετινοίνη, ενυδατική, αγκαλιά και αντιλιακό, είτε διαλέξεις τη ρετινόλη πρώτα ή τη τζιτωτική. Εγώ θα ήθελα να πας εδώ πρώτα και μετά να μου πάρεις μια ρετινόλη τη χαμηλής περιεκτικότητας. Α, κάτι που μπορεί να με ρωτήσετε να το προλάβω. Όταν φοράμε τρετινοίνη, μπορείς να φορέσεις και ρετινόλη, αλλά μόνο γύρω στα μάτια και μόνο τη χαμηλής περιεκτικότητας που σας είπα στην αρχή του βίντεο. Δεν θέλω να σας κουράσω, δεν θέλω να σας μπερδέψω. Θα έρθει επόμενο βίντεο, γιατί πήρα πάρα πολλές ερωτήσεις, παιδιά, για τη βιταμίνη C, για το ασκορβικό, για το λακτικό, για το λακτικό οξύ, πώς το λένε, αλλά πραγματικά, επειδή θα το κάψετε και εσείς και εγώ, θέλω να κάνουμε ένα τρίτο μέρος για τις βιταμίνες και για κάτι άλλο που ανακάλυψα που θα σου αρέσει πάρα πολύ. Θα σου αρέσει πάρα πολύ, άκουσε με τι σου λέω, και θα σου αρέσει και η συσκευασία και θα σου αρέσει και η τιμή και θα σου αρέσει και ο τρόπος που θα το χρησιμοποιήσεις, αλλά θέλω λίγο μερέγγουλο, γιατί πραγματικά θα με βρίσκετε και θα έχετε και δίκιο. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά στο Instagram που μου έρχονται. Δεν κρατιέστε, το ξέρω, και εγώ δεν θα κρατιόμουν στη θέση σας. Αλλά είναι επειδή εγώ τα ξέρω και τα έχω. Γι' αυτό καταλαβαίνεις, έχω λίγο ότι εγώ τα φόραγα όλο το καλοκαίρι, αλλά εμένα ο ήλιος δεν με είδε λόγω δουλειάς. Εγώ το κεφαλάκι έξω από την πόρτα δεν το έβγαζα από το μαγαζί. Γι' αυτό και μπορούσα και ξεκίνησα τότε. Γιατί έχω κλείσει εγώ τώρα 8 μήνο, αλλά ξεκίνησα και εγώ τσιτωτική, ρετινόλη και μετά τρετινοίνη. Σας παρακαλώ, κάντε τα με τη σειρά και ό,τι μα ό,τι απορία έχετε, γράψτε τη στα σχόλια από κάτω από το βίντεο, γιατί μαζί με σας μπορεί να το έχουν και άλλες 5 και άλλη μία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Πραγματικά είναι για καλό. Ελάτε τώρα, λόγω κορονοϊού και λόγω έτσι που είμαστε όλοι πεσμένοι, να φτιάξουμε λίγο και να αναπτερώσουμε το ηθικό μας και να φτιάξουμε λίγο επιδερμίδες μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε όλες καρακουκλάρες εκεί έξω, μικροκοπέλες, μεσαιοκοπέλες, μεγαλοκοπέλες. Εντάξει. Άρα, πες το και στη φίλη σου, είναι κρίμα. Μοιράσου το μυστικό. Πρέπει να μοιραστείτε, παιδιά, το μυστικό. Τσιτωτική, ρετινόλη, τρετινοίνη. Εντάξει. Μόλις το δοκιμάσεις και μπεις λίγο στη διαδικασία και βλέπεις μέρα με τη μέρα εκεί στην τρίτη εβδομάδα που θα δεις και θα λες, ρε, τι έγινε. Μετά θα αρχίσουν όλοι να στο λένε στο μήνα πάνω, μην απορρίσεις, που θα αρχίσουν όλοι να σου λένε, έχεις κάτι στο πρόσωπό σου. Θα έρχονται κοντά σου, λες και έχεις κάτι και θα σου λένε, έχεις κάνει κάτι στο πρόσωπό σου, γιατί σε βλέπω λίγο διαφορετική. Ή θα σου λένε λάμπης ή αυτό. Μοιράσου το μυστικό. Μην είσαι κακός άνθρωπος. Πες το. Δεν κακό. Εγώ πώς σας τα λέω τώρα όλα. Δεν κακό. Καλό είναι. Μόνο καλό είναι. Λοιπόν, αρκετά, γιατί δεν θα σταματήσω να μιλάω. Σας φιλώ. Σας αγαπώ. Μόνη μου θα κλείσω το βίντεο. Κάντε like. Δεν έχω την άντια τώρα να τα πει. Κάντε like λοιπόν αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε κι άλλα μυστικά να αποκαλύψω της 20 ετής εμπειρίας. Κάνε subscribe για να σου έρχονται τα... Μόλις ήρθε. Ήρθε το ψυχούλι μου. Κατά τα άλλα κάνεις μαθήματα, αλλά τα αφήσω το τόσο. Αφήσω. Α, εντάξει. Λοιπόν, κάντε ένα like άμα σας άρεσε, ένα comment άμα θέλετε. Αυτά που είπε, ναι. Δεν ξέρω τι είπες. Ένα στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με τα νέα μας βίντεο. Ακολουθήστε μας στο Instagram που θα το έχω ή στην αρχή του βίντεο ή στο τέλος ανάλογα που θα το κάνει ο Μοντέρ, που δεν ξέρω αν θα είναι η Νάντια ή ο Λευτέρης αυτή τη φορά. Τι άλλο. Και ό,τι απορίες έχετε στα σχόλια και στο Instagram θα χαρώ πάρα πολύ να σας βοηθήσω. Σας παρακαλώ προσοχή, ό,τι και να αποφασίσετε να κάνετε, παντρεύεστε το αντιλιακό σας και είναι υδατική. Εντάξει. Γεια σας!